Εδώ και 20 χρόνια περίπου, κύριε Υπουργέ, λειτουργούν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρία, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, όχι και τόσο εύηχο, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Λειτουργούν αυτά λοιπόν με ευθύνη των Δήμων. Πρόκειται για σημαντικότατες κοινωνικές δομές, οι οποίες αφορούν σε ανάγκες των ίδιων των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους. Παρά τα αυτά όμως, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, χωρίς καμία εξαίρεση, αυτές οι δομές των Δήμων παραμένουν ουσιαστικά συρρυκνωμένες και πάντως πολύ λιγότερες στον αριθμό από τις ανάγκες που υπάρχουν. Συγκεκριμένα τα δημοτικά ΚΔΑΠ έχουν συνολική δυναμικότητα 43.000 περίπου θέσεων, δηλαδή καλύπτουν μόλις το 5% του αριθμού των παιδιών στη συγκεκριμένη ηλικία στην οποία απευθύνονται. Ταυτόχρονα, το σύνολο του προσωπικού αυτών των δομών είναι συμβασιούχοι, εργασιακά δηλαδή πλήρως ανασφαλείς, και αυτό παρά την πολυετή και πολύ σημαντική εργασία τους. Και ξέρετε, πίσω από εκείνα τα βαρύγδουπα λόγια για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτεται εδώ και άλλη μια στόχευση, βασική στόχευση των προγραμμάτων, των κοινωνικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλη από το άνοιγμα του δρόμου για την επέκταση και για τη γενίκευση των ελαστικών και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Αυτές τις θέσεις εργασίας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στις κοινωνικές υπηρεσίες εκείνες οι οποίες αφορούν παιδικές ανάγκες. Είναι που είναι λοιπόν, αυτό ως μια γενική εισαγωγή, είναι που είναι λοιπόν στραβό το κλίμα στα ΚΔΑΠ, και σώψονται εδώ, όπως είπαμε, όλες οι κυβερνήσεις με την υποχρηματοδότηση στην οποία τα έχουν καταδικάσει. Στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, αυτό το κλίμα το στραβό ήρθε και το έφαγε σχεδόν όλο και ο τοπικός Δήμος, η Δημοτική Αρχή εννοώ. Παρά την έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε στις αρχές του Νοέμβρη του 2021, συνεχίζει παρά τα αυτά να κρατά κλειστές τις δημοτικές δομές των ΚΔΑΠ, εκτός από δύο, και μάλιστα με μία βάρδια από τις δύο που λειτουργούσαν, δεν επαναπροσλαμβάνει τους ήδη απολυμένους εργαζόμενους και επιμένει να διατηρεί και τις συμβάσεις αυτών των εργαζομένων σε μερική απασχόληση από πλήρη που ήταν πριν. Αποτέλεσμα, 500 και πλέον παιδιά του Δήμου με πλήρη φάκελο να μην έχουν λάβει το βάουτσερ που δικαιούνται και φυσικά να παραμένουν εκτός αυτών των δομών. Προκύπτουν λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, κύριε Υπουργέ, για σας δύο ερωτήματα. Ένα ειδικό ερώτημα για το ωραιόκαστρο. Τι σκοπεύετε να πράξετε ως Υπουργείο, ώστε να ανοίξουν και να λειτουργήσουν πλήρως όλα τα δημοτικά ΚΔΑΠ του ωραιόκαστρου? 4 ήταν, με 2 βάρδιες, 2 απέμειναν με 1 βάρδια, καλύπτοντας τα 509 παιδιά που παραμένουν εκτός αυτών των κέντρων. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να επαναπροσληφθούν οι απολυμμένοι εργαζόμενοι και να μετατραπούν οι συμβάσεις των εργαζομένων αυτών από μερικής απασχόλησης που είναι τώρα, δυστυχώς, σε πλήρους απασχόλησης όπως ήταν πριν? Και ένα γενικότερο ερώτημα για όλα τα δημοτικά ΚΔΑΠ, φυσικά, ώστε να είναι πλήρως στελεχωμένα και να υπάρξει μέρημνα ή κάποιο σχέδιο, τέλος πάντων, ώστε να ικανοποιηθούν όλες, μα όλες, οι ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας για αυτά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και φυσικά να μονιμοποιηθούν. Είναι κάτι που το ζητάμε επίμονα και σταθερά. Εσείς φυσικά εξακολουθείτε να το αρνείστε επίμονα και σταθερά, και όχι μόνο εσείς, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό, για αυτούς τους συμβασιούχους που εργάζονται εδώ και 20 περίπου χρόνια σε αυτά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, καταρχάς χαίρομαι γιατί αναγνωρίζετε ότι αυτό κυρίως είναι ένα ζήτημα, έτσι όπως το θέσατε και έτσι όπως πραγματικά είναι, ένα ζήτημα το οποίο πρωτίστως αφορά αποφάσεις των Δήμων, των ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ αποφασίζουν για την ίδρυση των ΚΔΑΠ, οι ΟΤΑ αποφασίζουν για την στελέχωσή τους, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τους επιτρέπει να αποφασίσουν
τον τρόπο της στελέχωσης και επομένως αυτό είναι πρωτίστως και κυρίως μια απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν, εδώ γεννιέται ένα ερώτημα και διαδικαστικού λίγο χαρακτήρα, το κατά πόσον ο Υπουργός Εσωτερικών πρέπει ή δεν πρέπει να απαντάει για ζητήματα τα οποία τελικώς ανήκουν κυριαρχικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξεπερνώ το ερώτημα, μάλλον το διαδικαστικό ζήτημα, και τώρα πρέπει να σας αναγνώσω, δεν θα κάνω κάτι άλλο, την απάντηση που δίνει ο Δήμος στα ερωτήματα που θέτονται. Λέει λοιπόν ο Δήμος ότι στην Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου λειτουργούσαν 4 ΚΔΑΠ. Στη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου στο Παλιόκαστρο, στην Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου στο Ωραιοκάστρο, στη Δημοτική Ενότητα Μυγδονία στη Λίτη Ωραιοκάστρου, στη Δημοτική Ενότητα Καλυθέας στον Πεντάλεφο Ωραιοκάστρου. Λειτουργούσαν, όπως το λέτε, πράγματι 2 βάρδιες με δυναμικότητα 80 παιδιών στο ΚΔΑΠ Παλαιοκάστρο, 150 παιδιών στο ΚΔΑΠ Ωραιοκάστρο, 60 παιδιών στο ΚΔΑΠ Λίτης και 30 παιδιών στο ΚΔΑΠ Καλυθέας. Κατά τη σχολική χρήση 2021, στο ΚΔΑΠ Παλαιοκάστρου υπήρξαν 0 εγγραφές. Δεδομένου του μεγάλου λειτουργικού κόστους, η δομή έκλεισε χωρίς απώλεια θέσης εργασίας. Το προσωπικό μεταφέρθηκε στις λοιπές δομές και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, άρα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει τη δουλειά του από πλευράς χρηματοδοτήσεως και έδωσε και έκτακτη χρηματοδότηση για τα ζητήματα αυτά. Άρα, ό,τι ήταν να κάνουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών, το έχουμε κάνει. Παρά τη μειωμένη συμμετοχή στα δημοτικά ΚΔΑΠ, η επιχείρηση τα απεξήλθε. Το Σεπτέμβριο του 2021 αποχώρησε οικειοθελώς ένας εργαζόμενος. Κατά τη σχολική κρίση 2021-2022, με συνολικούς εργαζόμενους 18, οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν ήταν στο ΚΔΑΠ Ωραιοκάστρου 11 παιδιά, στο ΚΔΑΠ Λίτης 0, στο ΚΔΑΠ Καλυθέας 5 παιδιά. Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση επιχείρηση έλαβε απόφαση να δεχθεί χωρίς αμοιβή όλα τα παιδιά του Δήμου, των οποίων οι γονείς είχαν υποβάλει πλήρη φάκελο στην ΕΕΤΑ, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Άρα η διοίκηση προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας του ΚΤΑΠ Λίτης και προκειμένου να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αποφάσισε να μετατρέψει τις συμβάσεις των εργαζομένων σε 4 ώρες, κύριε Πρόεδρε, σε 10 δευτερόλεπτα ολοκληρώνω, με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας πλην 2 ατόμων που εκτελούν και διοικητικές απαραίτητες εργασίες. Με τη μετατροπή των συμβάσεων παραιτήθηκαν οικειοθελώς 3 εργαζόμενοι. Ακούστε το ενδιαφέρον. Στο σύνολο 16 παιδιών που συμμετέχουν στα ΚΤΑΠ της συγκεκριμένης επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είναι 15. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μεταφέρει ο Δήμος, τα θέτω υπόψη σας και επιφυλάσσομαι για το δεύτερο ερώτημά σας, το πιο γενικό, στην δευτερολογία. Κύριε Δελή, το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, απευθύνεται σε εσάς, επειδή είστε ο πολιτικός προϊστάμενος. Καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Εσωτερικών προείσταται των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν θέλετε, αυτό δεν είναι μόνο τυπικό, έχει και ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι το Υπουργείο, η κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, ασκεί και αποφασιστικούς ελέγχους στα ζητήματα, για παράδειγμα, του προϋπολογισμού των Δήμων με τα οικονομικά παρατηρητήρια που έχουν θεσπιστεί και ούτω καθεξής. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, εμείς αυτήν την ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών την κάνουμε. Ασφαλώς θα την κάνει και την έχει κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση εκεί στο Δήμο του Ωραιοκάστρου, αλλά νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση και με αφορμή το Δήμο Ωραιοκάστρου. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό, από το ειδικό. Για το Ωραιόκαστρο, όπως και εσείς είπατε, αυτά είναι τα στοιχεία, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Πριν από 2 χρόνια λειτουργούσαν λοιπόν 4 ΚΔΑΠ με 2 βάρδιες στο Ωραιόκαστρο που είχαν 320 παιδιά και σήμερα υπάρχουν 2 ΚΔΑΠ με 2 βάρδιες και 30 περίπου παιδιά. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή εκεί να αναρωτηθεί γιατί μειώνονται άραγε αυτές οι αιτήσεις την ώρα που στους υπόλοιπους Δήμους έχουμε αυξημένη συνεχώς ζήτηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την τοπική κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, χάρη στην πίεση λοιπόν τότε, το φθινόπωρο του 2021, είχαμε μάλιστα καταθέσει και μία επίκαιρη ερώτηση, είχε έρθει η κυρία Μιχαηλίδου να απαντήσει, συνολικά για το ζήτημα των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ, δόθηκε λοιπόν μία επιπλέον χρηματοδότηση, έτσι ώστε να
ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια και εκεί που υπήρχαν οικονομικά προβλήματα να ξεπεραστούν. Έχω μάλιστα και το δελτίο τύπου εδώ του αναπληρωτή Υπουργού του Εσωτερικών, του κυρίου Πέτσα, όπου στις 10 του Νοέμβρη του 2021 έλεγε ότι στηρίζουμε τη δράση των δημοτικών ΚΔΑΠ με έκτακτη πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 10 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος Ορεοκάστρου έλαβε 168.000 ευρώ, ένα σεβαστό ποσό σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους που πολλές φορές ήταν και μεγαλύτεροι πληθυσμιακά. Σύμφωνα λοιπόν με τη δήλωση του κυρίου Πέτσα, τότε, ως λέει ο αναπληρωτής υπουργός, ότι σκοπός μας είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε όλους τους Δήμους της χώρας, ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε από δεκάδες γονείς και τα παιδιά τους. Σκοπός είναι να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους. Προφανώς, στο Δήμο του Ορεοκάστρου αυτό δεν έγινε κατορθωτό, δεν συνέβη. Δεν συνέχισαν τα ΚΔΑΠ να λειτουργούν, να συνεχίζουν απρόσκοπτα αυτό το έργο τους, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θεωρούμε ότι εξέλιπε η ανάγκη ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ούτε στο Παλαιόκαστρο, γιατί τυχαίνει τη γνωρίζω την περιοχή, είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Φυσικά και υπάρχουν ανάγκες, δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο έχουμε τέτοιες μειωμένες αιτήσεις. Γενικότερα τώρα, αυτό σε σχέση με το Ορεόκαστρο, και νομίζουμε εκεί ότι και η τοπική κοινωνία αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει αυτό να το εξετάσει. Γενικότερα τώρα, όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, κύριε Υπουργέ, τα προγράμματα αυτά μέσω των βάουτσερ, που τώρα πια νομίζω ότι χρηματοδοτούνται περισσότερο από εθνικούς πόρους και λιγότερο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι γίνεται πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο και έρχεται μετά το κράτος, το κάθε κράτος να συνεχίσει τις δράσεις αυτές. Φέτος λοιπόν απορροφήθηκαν μονάχα 50.000 παιδιά, περίπου 51.000 παιδιά μάλλον, για να είμαι δίκαιος, από το πρόγραμμα. Απορρίφθηκαν 50.000 παιδιά από αυτά που έκαναν αίτηση, αποδεικνύοντας ότι όλα αυτά τα προγράμματα που δημιουργούνται με την επίκληση στην ισότητα των γυναικών στην εργασία για την εναρμόνιση, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, τελικά, όπως σας είπα και στην πρωτολογία, εξαπλώνουν, κύριε Υπουργέ, την εργασιακή ομοιρία, χαρακτηρίζονται από μια προσωρινότητα και δεν καταφέρνουν τελικά να καλύψουν καθολικά αυτή την κοινωνική ανάγκη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, θα χρειαστώ μισό λεπτό. Όμως, τα ΚΔΑΠ δεν είναι μόνο βασική ανάγκη για τη λαϊκή οικογένεια να δώσει μια ανακούφιση στους εργαζόμενους γονείς, των οποίων η ζωή έχει γίνει κυριολεκτικά λάστιχο με τα σπαστά ωράρια και την εργασιακή ανασφάλεια. Για μας, κύριε Υπουργέ, τα ΚΔΑΠ αυτού του είδους, τα κέντρα, είναι πρώτα και κύρια απαραίτητα για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού, για την κοινωνικοποίησή του. Και επειδή ακριβώς είναι αυτή η ανάγκη, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε αυτές οι δομές να είναι δημόσιες, να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών και να λειτουργούν με μόνους εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι η θέση του ΚΚΕ να πούν. Ένα μην την πω, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, όχι. Στην ερώτηση κάνετε ερώτηση. Δεν παρουσιάζετε τη θέση του κόμματος. Με αφορμή λοιπόν και την ερώτηση, εντάξει, λέω, εντάξει, συνοπτικά και την θέση του κόμματός μας. Εν πάση περιπτώσει, εσείς δεν το βλέπετε έτσι, γι' αυτό ακριβώς και το σύστημα, όχι μόνο εσείς, έχετε την τάση, τη ροπή της εμπορευματοποίησης όλων των κοινωνικών αναγκών. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τα βάουτσα. Ελάτε, κύριε Δελή μου, δεν μπορώ άλλο πλέον. Σας έχω διπλάσιο χρόνο, συγγνώμη. Χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Περιμένω την απάντηση του Υπουργού και για το δεύτερο γενικότερο ζήτημα σε σχέση ιδίως με τα δικαιώματα και τις συμβάσεις των εργαζομένων. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτον, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών ήταν αυτή που έπρεπε. Χαίρομαι που το αναγνωρίσατε. Αλλά να δώσω ένα στοιχείο, το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Με απάντηση που έλαβα από την ΕΕΤΑ, που είναι ο φορέας που δέχεται τα βάουτσερ, ο τελικός αριθμός των ενεργοποιημένων βάουτσερ ανήλθε στα 507. Αλλά ακούστε το ενδιαφέρον μέρος. Εκ των οποίων τα 487 ενεργοποιήθηκαν σε ΚΔΑΠ του ιδιωτικού τομέα.
και τα 20 στο ΚΔΑΠ με δύο βάρδιες της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ωριοκάστρου, ενώ δύο έμειναν ανενεργά. Εδώ λοιπόν γεννάται το εξής ερώτημα. Πώς αντιλαμβάνεστε, το νόημα της δράσης είναι να παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, που πράγματι είναι πολύ σημαντική, και να επιλέξουν τελικά οι ωφελούμενοι, εάν ο φορέας που τους την παρέχει καλύτερα είναι αυτός που νομίζουν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της επιλογής μέσω του βάουτσερ. Τι βλέπουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα? Ότι οι ωφελούμενοι, που προφανώς ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο το συμφέρον τους και το συμφέρον των παιδιών τους, επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξού και η συνηγορία τώρα του Δημάρχου, αν και εδώ υπερβαίνω το θεσμικό μου ρόλο, δεν είναι δουλειά μου να υπερασπιστώ το Δήμαρχο συγκεκριμένο προκειμένου, αλλά ορθώς πράττει ο Δήμαρχος. Διότι στην τελευταία ανάλυση, εάν έχουμε καταλήξει να έχουμε στη δημοτική επιχείρηση, στα ΚΔΑΠ τα δημοτικά, 15 παιδιά, 16 παιδιά, με 15 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έχει καμία λογική. Και αυτό είναι προϊόν της ελεύθερης επιλογής των ωφελημένων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό που είναι εδώ δημόσιο συμφέρον είναι να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν οι ωφελούμενοι. Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, και από εσάς και από μένα, το ποιες είναι οι καλύτερες υπηρεσίες. Από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, τότε τα πράγματα είναι σαφή. Δεν θέλω να αποφύγω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι συζήτηση, στα 30 δευτερόλεπτα που μου απομένουν. Δεν θέλω να αποφύγω. Θα έχετε την άνεση του χρόνου κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω γενικώς στο ερώτημά σας. Και θέλω λίγο να το σκεφτείτε, να σας προκαλέσω να το σκεφτείτε και να μου πείτε ποια είναι η θέση σας αυτό. Έχουμε πρόσληψη εργαζομένου για ορισμένο χρόνο. Έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πώς αυτές οι συμβάσεις χρόνου και γιατί υποστηρίζετε ότι πρώτο πρέπει να παρακαμφθεί η ορθή συνταγματική διάταξη που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις ορίστου χρόνου? Γιατί είναι ορθή η συνταγματική πρόβλεψη? Για κάτι που θεωρώ ότι και το κόμμα σας θα έπρεπε να το υποστηρίζει. Για να μην παρακάμπτονται οι διαδικασίες ακεραιότητας των προσλήψεων στο δημόσιο. Για να μην παρακάμπτονται οι διαδικασίες που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα δικαίωμα ή σε μια προσδοκία εργασίας, εργασιακή σχέση με το δημόσιο. Για να μην παρακάμπτεται αυτή η ακεραιότητα και ωφελούνται αδιαφανείς επιλογές και σχέσεις μέσα από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που μετά μετατρέπονται σε αόριστο. Και αντί να επενέσετε αυτή τη θέση, διότι προσέξτε, ένα και τελείως διαφορετικό ζήτημα είναι να μου πείτε, ξέρεις, κάνε τα μόνιμα τα προγράμματα και κάνε μόνιμες προσλήψεις. Άλλο και τελείως διαφορετικό πράγμα είναι να μου λέτε ότι υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετάτρεψε τις, κάνεις σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πρόγραμμα να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, ειδικά όταν βλέπουμε ότι έχει αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή τι, ότι ναι δίνονται τα vouchers, αλλά τα vouchers δεν επιλέγουν οι ωφελούμενοι τα δημοτικά ΚΔΑΠ. Άρα τι να κάνουμε, να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις σε κάτι το οποίο είναι μεταβαλλόμενο και μετά τι θα τους κάνουμε αυτούς που προσελήφθησαν. Άρα λοιπόν αυτό θα ήταν λάθος, αλλά πιο λάθος ακόμα, πολύ περισσότερο λάθος και κακό κατά τη γνώμη μου είναι, να υποστηρίζουμε σε αυτή την αίθουσα ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρέπει να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και αυτή η άποψη να προέρχεται, εγώ το δέχομαι αυτό, από κόμματα που δεν είχαν και καμία σχέση με τη διαδικασία επιλογής αυτών των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Να το έλεγαν και κάποιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες ή άλλοι ότι μπαίνουν σε αυτή τη λογική, να το καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το δέχομαι, θεωρώ ότι είναι λάθος. Θα πρέπει τότε να υποστηρίξετε όχι την μετατροπή αυτών των συμβάσεων, αλλά τις μόνιμες προσλήψεις.
Αυτό είναι όμως δύο διαφορετικά πράγματα. Ελπίζω να ξεκαθαρίσω το δημόσιο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.